Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα είναι Παρασκευή, είναι 19 Αυγούστου και μαζί θα δούμε όλα τα νέα μας αναλυτικά αμέσως τώρα. Ευρεία σύσκεψη για το 12% των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε στην Κομωτινή με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Πεταλωτίδου, Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Άρη Γιαννακίδη, βουλευτών των νομών της Περιφέρειας και των διοικήσεων των επιμελητηρίων. Ο συμψηφισμός των οφειλών του κράτους και των χρεών των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον κύριο Πεταλωτή, δεν μπορεί να ευδοκιμήσει λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας, ενώ από την πλευρά του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης επεσήμανε πως το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνουν συναντήσεις στην Αθήνα με τα αρμόδια υπουργεία. Τις δυνάμεις τους ένωσαν τα 5 επιμελητήρια της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μαζί με τον Περιφερειάρχη Άρη Γιαννακίδη, βουλευτές των νόμων και τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Πεταλωτή. Στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Κομωτινή, συζητήθηκε το ζήτημα για το 12% των επιχειρήσεων και γενικότερα τα θέματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις περιφέρειας. Ο κ. Πεταλωτής δήλωσε χαρακτηριστικά πως ακόμη και την περίοδο των παχαίων Αγελάδων, όταν η χώρα είχε χρήματα, υπήρχαν καθυστερήσεις στην καταβολή της επιδότησης εργασίας προς τις επιχειρήσεις. Είναι κάτι που ακόμη και στις εποχές των παχαίων Αγελάδων, και γνωρίζουμε όλοι το τι σπατάλη χρημάτων γινόταν, υπήρχε μια τραγική καθυστέρηση. Σήμερα μια καθυστέρηση η οποία δικαιολογείται από τα πράγματα, θέλουμε να την αναστείλουμε έτσι ώστε να μπορέσει να καταβληθεί αυτό το 12% όσο δυνατόν πιο σύντομα για να πάρουν μια ανάσα επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις βεβαίως, επειδή ακούγονται και ακούστηκαν πολλά, δεν μπορούν να κρατηθούν από μια επιδότηση του κράτους. Εδώ και πολλά χρόνια μιλάμε για επιχειρηματίες οι οποίοι δεν μπορεί να είναι κρατικοδίαιτοι, πόσο μάλλον σημερινή εποχή. Από εκεί πέρα όμως μία ανάσα και μία ανακούφιση για τα οφειλόμενα του κράτους προς επιχειρήσεις σίγουρα είναι κάτι πολύ θετικό. Ο συμψηφισμός των οφειλών του κράτους και των χρεών των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον κύριο Πεταλωτή, δεν μπορεί να ευδοκιμήσει λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας. Επίσης πολύ θετικό είναι και αυτό που συζητήθηκε, να γίνει μία πρόταση για τον συμψηφισμό αυτών των οφειλών με χρέη των επιχειρήσεων, με τα χρέη των επιχειρήσεων, κάτι όμως που δυσκολεύει, όπως γνωρίζουμε, και δεν μπορεί να είναι αυτονόητο, φυσικά, λόγω της οικονομικής κατάστασης της χώρας. Όσοι νομίζουν ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο, δεν το δικαιολογούν και, εν πάση περιπτώσει, είναι σαφές ότι αυτό ήταν κάτι που θα έπρεπε να γίνει εδώ και πολλά χρόνια και δεν γινόταν. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης επεσήμανε πως το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνουν συναντήσεις στην Αθήνα με τα αρμόδια Υπουργεία. Είπαμε ότι θα υπάρξει ένα πολιτικό κείμενο το οποίο θα συνυπογράψουν οι παριστάμενοι βουλευτές και οι υπουργοί και θα προσδιοριστεί ένα ραντεβού με τα συναρμόδια μπλεκόμενα υπουργεία για τον 12% που να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα για τις εκταμιεύσεις, αξιολογώντας τη δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα και επίσης έλεος να τελεσφορήσει ο λεγόμενος συμψηφισμός, ο οποίος μέσα από τη βούληση που εξεφράστηκε πριν από 2-3 μήνες ότι πράγματι ένα διαχρονικό αίτημα των επιμελητηρίων και των επιχειρήσεων να προκύψει η ρύθμιση και ο συμψηφισμός, φαίνεται όμως ότι δεν προχωράει λόγω των ελλειμμάτων που εμφανίζουν οι εφαρμοστικές εγκύκλοι και τα τεχνικά θέματα τα οποία υπάρχουν να μπορέσουμε να τα επιλύσουμε για να ολοκληρωθεί επιτέλους η έννοια του συμψηφισμού. Αυτό που κρατάμε είναι ότι θα έχουμε ένα κοινό βηματισμό, ότι τα προβλήματα θα αντιμετωπίζονται σε νέα περιφερειακή έκφραση και σε αυτές τις πολύ δύσκολες συγκυρίες που περνάνε μικρομεσαίο και επιχειρηματικός κόσμος θα προσπαθήσουμε μέσα από την δραστηριοποίηση όλων μας και μέσα φυσικά από την άμεση πρωτοβουλία των ίδιων των επιμελητήριων να προσπαθήσουμε να δώσουμε λύση. Δίνουμε μία μάχη καθημερινή όλοι μαζί. Αυτό προέχει, δεν πρέπει να διασπά κανείς κανέναν και ούτε να γίνονται δηλώσεις ότι πάμε για αίμα και άμμο όπως γίνονται μέχρι τα τώρα. Αυτό που προέχει είναι όλοι μαζί, συναποφασίσαμε, θα υπογράψουμε ένα χαρτί όλοι οι βουλευτές των 5 νομών, θα καταλήξουμε στο Υπουργείο Οικονομικών, σε συνάντηση κοινή και να καταφέρουμε να πούμε και να δρομολογήσουμε εξελίξεις, γιατί το πρόβλημα είναι για όλους, και για μας πολιτικούς και για τους επιχειρηματίες και τους πολίτες των 5 νομών. Η προσπάθεια συντονίζεται για να διεκδικήσουμε ακόμη περισσότερα για δεύτερη φορά στην Αθήνα, όμως αυτή η επαναστατική γυμναστική στην οποία ασκούμαστε να πηγαινοερχόμαστε συνεχώς στην Αθήνα χωρίς κανένα αποτέλεσμα πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Και το λέω από μέρος των επιχειρήσεων γιατί οι επιχειρήσεις δεν αντέχουν άλλο.
αυτή τη στιγμή θα δει το επόμενο χρονικό διάστημα η ελληνική κοινωνία την μνήμη των ελληνικών επιχειρήσεων και των απολυμμένων εργαζομένων. Δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλο. Μας παίρνουν με τις χειροπέδες για οφειλές στο δημόσιο πάνω από 5.000 ευρώ με νόμο που ψηφίσανε και συγχρόνως μας χρωστούν πολλαπλάσια λεφτά τα οποία δεν μας δίδουν. Και το χειρότερο απ' όλα, αρνούνται και τον συμψηφισμό. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει προηγούμενο στα παγκόσμια χρονικά. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε η πρόεδρος του Οικονομικού Φόρουμ Θράκης, Κατερίνα Καραγιάννη, για την διοργάνωση της πρώτης στρογγυλής τράπεζας που θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη από τις 2 και τις 3 Σεπτεμβρίου. Στην στρογγυλή τράπεζα θα συμμετέχουν μεγάλες προσωπικότητες της χώρας αλλά και του εξωτερικού, οι οποίοι θα αναλύσουν την κρίση της οικονομίας στην Ευρωζώνη. Το Χρηματοοικονομικό Φόρουμ Θράκης διοργανώνει στην Αλεξανδρούπολη από τις 2 έως τις 3 Σεπτεμβρίου το πρώτο στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Τα κράτη της Ευρωζώνης έχουν δείξει ότι είναι σε θέση να ανταποκριθούν στην πρόκληση και να δράσουν». Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε η πρόεδρος του Οικονομικού Φόρουμ Θράκης, Κατερίνα Καραγιάννη, τόνισε ότι η Θράκη θα πρέπει να βρίσκεται 2 φορές στο επίκεντρο της Ευρώπης, τονίζοντας παράλληλα ότι η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα πρέπει να βρίσκεται στην ελεύθερη εμπορική ζώνη. Είναι πολύ σημαντικό 2 φορές το χρόνο να βρίσκεται η Θράκη στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Ευρώπης αλλά και θα έλεγα και υπερβολικά λίγο και του κόσμου, και αυτή τη φορά έχουμε και πάρα πολύ σημαντικούς ξένους ομιλητές, μεταξύ αυτών και τον οικονομολόγο της Allianz του κόσμου, ο οποίος ήταν και στην Αλεξανδρούπολη για μία εβδομάδα και έκανε διακοπές και ήταν κατενθουσιασμένος, που ανακοίνωσε ότι θα ξαναεπιστρέψει πάλι να κάνει διακοπές, και βεβαίως και το καταπληκτικό νησί της Αμοθράκης, το οποίο τον μάγεψε. Αλλά πέραν τούτου, όπως είπε και ο κύριος Χάισης σε μία κουβέντα που κάναμε προημερών, μου είπε ότι η Θράκη πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Ευρώπης, γιατί δεν είναι μόνο τα σύνορα της Ελλάδας, αλλά είναι και τα σύνορα της Ευρώπης. Δίπλα στον κύριο Χάισε, ο οποίος και αυτός θεωρεί ότι η Θράκη πρέπει να είναι μια ελεύθερη ζώνη, ένα είδος tax-free ζώνης, που σημαίνει ότι επειδή βρισκόμαστε δίπλα σε ένα πολύ μεγάλο κράτος όπως η Τουρκία και έχει ένα φορολογικό συντελεστή γύρω στις 10 με 12% αν δεν κάνω λάθος, έχουμε και εμείς το δικαίωμα, τουλάχιστον το κομμάτι της Θράκης και ένα κομμάτι της Ανατολικής Μακεδονίας, να το απαιτήσουμε αυτό από τις Βρυξέλλες. Η πρόεδρος του Φόρουμ αναφέρθηκε στο θέμα της ελεύθερης ζώνης, τονίζοντας ότι γίνεται μια σημαντική προσπάθεια σε συνεργασία με δικηγορικά γραφεία των Βρυξελών και της Γερμανίας, προκειμένου να εφαρμοστεί στην περιοχή της Θράκης η ελεύθερη εμπορική ζώνη με συντελεστή φορολόγηση 10%. Έχουμε πάρα πολλές καλές πιθανότητες στο Σεπτέμβριο να ανακοινώσουμε ότι η Θράκη έχει τη δυνατότητα να απαιτήσει την ελεύθερη ζώνη με 10%. Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Άρης Γιαννακίδης, τόνισε τη σημασία του πρώτου στρογγυλού τραπεζιού που θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη, επισημένοντας παράλληλα ότι αν εφαρμοστεί στην περιοχή της Θράκης η ελεύθερη εμπορική ζώνη, τότε θα υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Καραγιάννη, γιατί κάνει αυτό που δεν μπορούν να κάνουν κάποιοι φορείς. Να φέρνει εξειδικευμένους, διακεκριμένους, αναγνωρίσιμους παγκόσμια επιστήμονες, να καταθέτει προβληματισμούς, να ανοίγουν διάβλους συνεργασίας, επικοινωνίας, κυρίως προβληματισμού, και η θεσμική κοινωνία να συμμετέχει σε αυτό το διάβλο της συνεργασίας. Πριν από λίγο έβαλε δύο θέματα. Δύο θέματα που, αν τελεσφορήσουν, θα προσδώσουν μια αναγνωρισιμότητα που ξαπερνά τα όρια του εθνικού κράτους στην περιοχή τη δική μας. Ένα διαχρονικό αίτημα που αφορά την ζώνη των ελεύθερων συναλλαγών, που ήταν και αίτημα της τοπικής κοινωνίας, αν τελικά μπορέσουμε να υπερκεράσουμε τις οποιασδήποτε γραφειοκρατίες και το κάνουμε και το πράξη και το υλοποιήσουμε, θα είναι κάτι πολύ θετικό σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για την περιοχή μας. Και σε μια συγκυρία που όλο ανακυκλώνουμε μιζέρια, εσωστρέφεια, συμπεριφορές που θέλουμε να αλλάξουμε την εικόνα της χώρας, νομίζω ότι η παρουσία αυτού του φόρου θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο.